Καλημέρα, τι κάνετε, ελπίζω να περνάτε όλοι φανταστικά. Το σημερινό βίντεο είναι What Ate in a Day, άλλο ένα μέσα στο μήνα, σας το είχα υποσχεθεί. Έχω ξυπνήσει εδώ και αρκετή ωρίτσα και κάνω διάφορες δουλειές στο σπίτι. Έχω και νερό με λεμόνι που πίνω εδώ και το σύνολο. Τώρα θα πάω να φτιάξω να φάω και πρωινό, θα φτιάξω ένα oatmeal. Δεν έχει έρθει ακόμα ο χειμώνας, η αλήθεια είναι, αλλά εγώ έχω ξεκινήσει να φτιάχνω oatmeal. Αν και συνεχίζω να πηγαίνω και στη θάλασσα παράλληλα. Δεν ξέρω τι συμβαίνει με τον καιρό τελευταία, αλλά κάνει πάρα πολύ ζεστή και σκέφτομαι να πάω και σήμερα στην παραλία. Αυτή την εβδομάδα έχω πάει ήδη 2 φορές και παιδιά ήταν καταπληκτικά. Ελπίζω να κρατήσει αυτός ο καιρός, η αλήθεια είναι, και εγώ θα συνεχίσω να τρώω και oatmeal παράλληλα, δεν έχει σημασία. Και τώρα ήρθε η ώρα να φτιάξω το oatmeal μου. Σε ένα κατσαρολάκι θα βάλω μισή μπανάνα που έχω κόψει σε λεπτές φέτες και περίπου μία κούπα γάλα καρύδας. Θα προσθέσω λίγη κανέλα για επιπλέον γεύση και θα βάλω φυσικά και τη βρώμη μου. Αφού ομογενοποιηθεί το μείγμα μου και γίνει σαν χυλός, θα σερβίρω σε ένα μπολ. Μπορείτε να βάλετε ό,τι θέλετε στο oatmeal σας, αλλά φυσικά μπορείτε να το φάτε και έτσι σκέτο όπως είναι τώρα. Αλλά εγώ θα βάλω την υπόλοιπη μπανάνα που έμεινε, κομμένη σε φέτες, ένα μίξ που έχω φτιάξει με διάφορους ξηρούς καρπούς, έχει κράμπερι, σταφίδα, κολοκυθόσπορο, λιόσπορο και καρύδια. Μου αρέσει πάρα πολύ να το βάζω στο oatmeal μου και θα βάλω περίπου 2 κουταλιές της σούπας. Θα βάλω και 2 κουταλιές της σούπας ρόδι και 2 κουταλάκια του γλυκού φυστικό βούτυρο. Και το oatmeal μου είναι έτοιμο. Και το πρωινό μου είναι έτοιμο, είναι πάρα πολύ ωραίο, μυρίζει καταπληκτικά και έχει και τρομερή γεύση. Αυτό το μίξ που έχω φτιάξει είναι ουσιαστικά για σαλάτες και δεν το βάζω φυσικά μόνο στις σαλάτες, το βάζω στο oatmeal, το βάζω στο γιαούρτι μου, το βάζω παντού πλέον και μου αρέσει πάρα πολύ γιατί έχει πάρα πολύ ωραία γεύση. Οπότε θα σας αφήσω να φάω το πρωινό μου και σε λίγο θα πάω και στην παραλία και εμείς θα τα πούμε πολύ σύντομα στο μεσημεριανό. Το μεσημεριανό μου είναι πάρα πολύ απλό. Πατάτες με λαχανικά και κοτόπουλο στο φούρνο. Δεν είχαν κάποια ειδική διεργασία, μόνο καθάρισμα και πολύ λίγο ελαιόλαδο από πάνω. Θα φτιάξω και μία μικρή σαλάτα με ρόκα, λίγο ρόδι, ντοματίνια και λίγη πιπεριά. Και από πάνω θα βάλω λίγο ελαιόλαδο και λίγο ξύδι βαλσάμικο. Φυσικά εκτός από τη σαλάτα, αυτό το μεσημεριανό είναι τέλειο για meal prep. Λοιπόν, ήρθε η ώρα να τα πούμε λίγο. Νιώθω ότι δεν σας έχω μιλήσει καθόλου αυτό το διάστημα, αν και έχω ανεβάσει αρκετά βίντεο, αλλά μου έχει λείψει πολύ όλο αυτό και αποφάσισα σήμερα να το επαναφέρω και να σας πω λίγο για το τι έχει συμβεί όλο αυτό το διάστημα, τι γίνεται με τις προπονήσεις μου, με τη διατροφή μου και όλα αυτά. Έχω βάλει εντωμεταξύ να φάω και λίγο γιαούρτι με μέλι. Βασικά έβαλα το μισό κεσεδάκι και έβαλα και ένα κουταλάκι του γλυκού μέλι, πολύ λίγο, ίσα έτσι για να πάρω κάτι γλυκό. Λοιπόν, τι έχει γίνει αυτό το διάστημα. Μετακόμισα, νομίζω ότι το καταλάβατε κιόλας, αν και δεν έχω δείξει πάρα πολύ το σπίτι δεν είναι έτοιμο ακόμα και θα αργήσει να είναι έτοιμο 100%, αλλά έχουν γίνει κάποιες αλλαγές που μου αρέσουν πάρα πολύ. Το πρώτο που φτιάχτηκε σχεδόν τελείως είναι το μπάνιο, το οποίο σκέφτομαι να σας το δείξω κιόλας σαν πριν και μετά, γιατί το πριν ήταν τραγικό. Αλλά η μετακόμιση αυτή έφερε πάρα πολύ κούραση, γενικά ήταν μια βάρβαρη μετακόμιση. Και αυτό είχε προφανώς αντίκτυπο και στη διατροφή μου και στις προπονήσεις μου. Οπότε όσοι με ακολουθούνται στο Instagram είδατε ότι αδυνάτησα αυτό το διάστημα και γύρω στον Ιούνιο-Ιούλιο που έγινε και η μετακόμιση είχα δυνατήσει, είχα χάσει κιλά και μου στέλνατε μηνύματα και μου λέγατε τι έγινε γιατί έχεις χάσει κιλά και σε έχουμε χάσει, είσαι καλά κτλ. Παιδιά, ευχαριστώ πάρα πολύ για το ενδιαφέρον, ειλικρινά, αλλά εντάξει, κουράστηκα πάρα πολύ. Υπήρχαν κάποια βράδια που δεν είχα το κουράγιο να σηκωθώ από το κρεβάτι για να μαγειρέψω κάτι ή βασικά να φτιάξω ακόμα και ένα, ξέρω εγώ, τόστ να φάω. Προτιμούσα να κοιμηθώ παρά να φάω. Οπότε είναι λογικό όταν παραλείπεις ένα γεύμα μέσα στην ημέρα, χάνεις βάρος. Όταν έχεις συνηθίσει κάπως να τρως και παραλείπεις ένα γεύμα, χάνεις βάρος, είναι πολύ φυσιολογικό. Δεν πήγαινα και γυμναστήριο πάρα πολύ συχνά, αλλά έκανα τις διακοπές μου, πήρα το διάλειμμά μου και τώρα είμαι ξανά στα ίδια, δεν ανεβαίνω σε ζυγαριά, αλλά αυτό που βλέπω είναι με τις φωτογραφίες που ανεβάζω και στο Instagram όταν είμαι στο γυμναστήριο.
Φαίνεται στον καθρέφτη πόσο έχω πάρει, φαίνεται στον όγκο και φαίνεται και στα ρούχα μου προφανώς. Καταλαβαίνω ότι περισσότερες από εσάς, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση, στείλατε αυτά τα μηνύματα από ενδιαφέρον. Κάποιες φορές γίνεται για κακό σκοπό. Θέλω απλά λίγο να προσέχετε το πώς μιλάτε στον κόσμο, γιατί το θέμα του βάρους είναι λίγο περίεργο. Στη δική μου την περίπτωση ήταν πάρα πολύ φυσιολογικό να γίνει, αλλά σε άλλες περιπτώσεις υπάρχουν άλλα θέματα πολύ πιο σοβαρά από το δικό μου. Οπότε θα σας παρακαλούσα γενικά, όταν στέλνετε τέτοια μηνύματα, σε όποιον είναι και να τα στείλετε, να προσέχετε λίγο παραπάνω πώς εκφράζεστε. Εγώ είμαι μια χαρά, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Έχω εγκατασταθεί. Στις αρχές μου φαινόταν ότι το σπίτι είναι Airbnb και είμαι σε ένα Airbnb και ψιλοψάχνουμε. Απλά αυτό που έχω στο μυαλό μου είναι πώς θα γυρνάω τα βίντεο, πού θα μπαίνει ο φωτισμός και τα λοιπά, τεχνικά θέματα, κυρίως για τα βίντεο, αλλά γενικά όλα εντάξει. Με τις προπονήσεις μου πηγαίνω 5 φορές την εβδομάδα, δεν το αφήνω σε καμία περίπτωση, και έχω ξεκινήσει και πηγαίνω και Σάββατα, γιατί μία φορά μέσα στην εβδομάδα προφανώς δεν προλαβαίνω, και αναγκαστικά πηγαίνω και Σάββατο. Τώρα, αν δεν προλάβω και άλλη μία φορά μέσα στην εβδομάδα, αναγκαστικά θα πηγαίνω και Κυριακές, που δεν πήγαινα παλαιότερα. Αλλά τι να κάνουμε, έτσι είναι η ζωή. Κατά τα άλλα, ναι, δεν έχω άλλα νέα να σας πω σχετικά με όλο αυτό το κομμάτι. Ακολουθήστε με στο Instagram για να βλέπετε και ό,τι άλλο μπορεί να έχω σαν νέο σχετικά με τις προπονήσεις μου και τη διατροφή μου κτλ. Αλλά θα τα λέμε και πιο συχνά, γιατί αποφάσισα να ανεβάζω 2 What I Eat in a Day το μήνα, και γενικά τα βίντεο από εδώ και στο εξής θα είναι περισσότερα, δεν θα είναι 4 το μήνα, σκέφτομαι να είναι 6-7. Θα δούμε πώς θα πάει βέβαια, ακόμα το κάνω το πρόγραμμα. Γενικά όμως, αν έχετε κάποιες προτάσεις να μου κάνετε για βίντεο, είτε για διατροφή, είτε για skincare beauty κτλ, πείτε μου σίγουρα κάτω στα σχόλια ή στείλτε μου φυσικά στο Instagram. Αυτά, θα κάτσω να φάω τώρα το γιαουρτάκι μου και σε καμιά ώρα λογικά θα πάω να φτιάξω και βραδινό, οπότε θα τα πούμε σε πολύ λίγο. Το βραδινό μου είναι πένες με τόνο, έχω βράσει ήδη τα μακαρόνια και τώρα θα φτιάξω και τη σάλτσα. Σε λίγο ελαιόλαδο θα σοτάρω μισό κρεμμύδι το οποίο έχω ψιλοκόψει και λίγο σκόρδο. Μετά από περίπου 2 λεπτά θα προσθέσω στο τηγάνι μου 3 μανιτάρια που έχω κόψει σε λεπτές φέτες. Και μετά από λίγο θα προσθέσω και τον τόνο μου, ο τόνος είναι σε νερό. Μετά από 1-2 λεπτά θα προσθέσω και μία ντομάτα που πέρασα στο μούλτι μαζί με λίγο νερό. Θα βάλω πιπέρι, λίγο αλάτι και ελάχιστη ζάχαρη. Θα ανακατέψω και θα αφήσω σε χαμηλή φωτιά για 10 περίπου λεπτά. Αφού βγάλω από τη φωτιά θα βάλω και τα μακαρόνια και το βραδινό μου είναι έτοιμο. Κάθομαι και τρώω το φαγητό μου, το οποίο έχει φύγει το μισό, γιατί δεν μπορούσα να περιμένω, πεινούσα πάρα πολύ. Και βλέπω και μία σειρά παράλληλα, η οποία μου αρέσει πάρα πολύ. Σας είχα ανεβάσει πριν κάτι μέρες στο Instagram ότι είχα δει κάποια επεισόδια. Και η σειρά λέγεται Why Women Kill. Να σας δείξω λίγο. Εδώ παίζει η Lucy Liu και άλλες 2 πρωταγωνίστριες. Να τις σταματήσω κιόλας λίγο. Είναι στα 80s η Lucy Liu, οι άλλες είναι, η μία είναι στα 60s και η άλλη είναι τώρα. Και παιδιά, έχουν καταπληκτικά ρούχα, έχουν πιάσει πάρα πολύ ωραία το νόημα της κάθε εποχής και βλέπετε ότι όλη η διακόσμηση είναι πάρα πολύ ωραία, είναι τελείως 80s όλο το σπίτι. Φυσικά όταν θα έχει ανέβει αυτό το βίντεο θα έχει τελειώσει η σειρά, νομίζω είναι μία σεζόν μόνο, και έχω ξεκινήσει και μία άλλη σειρά που λέγεται Άγριες Μέλισσες και είναι ελληνική, αλλά εγώ την βλέπω στο ίντερνετ κι αυτή. Και έχω δει 3 ή 4 επεισόδια και τώρα φαντάζομαι έχουν παίξει 10, 12, ίσως και παραπάνω. Αλλά θα τα βλέπω σιγά σιγά, δεν έχει σημασία. Ωραία σειρά κι αυτή, ναι. Εγώ θα σας αφήσω κάπου εδώ για να φάω και το υπόλοιπο φαγητό μου και να δω και τη σειρά μου. Ελπίζω να σας άρεσε αυτό το βίντεο και εμείς θα τα πούμε πολύ σύντομα στο επόμενο. Φιλάκια πολλά. Γεια σας.